Μήνυμα στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Θέλησαν να στείλουν οι εκπαιδευτικοί, των οποίων τα μαθήματα είτε καταργούνται εντελώς, είτε οι ώρες τους περικόπτονται. Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, γράφοντας και ζωγραφίζοντας, να στείλουν μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να κατανοήσει ότι αυτό το οποίο κάνει δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι και μίλησαν, και εκείνοι των οικαστικών που αναφέρθηκαν στη σημασία της τέχνης, καθώς μέσα από την τέχνη, όπως είπαν, εκφραζόμαστε, κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να καταργήσει. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών και οι αδεδοί Ιωαννίνων. Να υπερβαίνουμε τη διάσταση του ατόμου και η κοινωνιολογία είναι κατεξοχήν μάθημα που πραγματικά προσφέρει μέσα από το περιεχόμενό της όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε πραγματικά μέσα σε μια σε τελική ανάλυση αστική δημοκρατία, το τονίζω, να συμπεριφερόμαστε σαν πολίτες. Είναι η αναπνοή, η κοινωνιολογία των κοινωνικών επιστημών. Αυτή την αναπνοή το Υπουργείο Παιδείας θεωρούμε πραγματικά ότι δηλαδή μας έβαλε το χέρι όχι μόνο στο στόμα αλλά και στο μυαλό με την κατάργησή της. Επιπλέον, βεβαίως μπαίνουν θέματα σε σχέση με τη φιλομάθεια και τη φιλαγνωσία. Από την άλλη μεριά, όσο και είναι πραγματικά αξιόπιστο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, το τονίζω και αυτό, φιλομάθεια από τη μια μεριά και φιλαναγνωσία, παπαγαλία στην κυριολεξία από την άλλη. Φαίνεται ότι δεν θέλει το Υπουργείο σκεπτόμενους πολίτες. Το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί η κοινωνιολογία δεν αφορά μόνον, αν θέλετε, μια διαδικασία στο να μάθουν τα παιδιά απ' έξω κάποια θέματα για να γράψουν καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά είναι μάθημα ευρύτερης πολιτικής παιδείας που θα πρέπει να ξεκινάει από μικρές ηλικίες και να συνεχίζεται μέχρι, θα έλεγα, με την αποφύτιση των παιδιών από το Λύκειο. Δυστυχώς, πέρα από τον συντεχνιασμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βεβαίως έχει κάποια σχέση με το γεγονός το ότι πάρα πολλοί συναδελφοί μας θα εργάζονται δυστυχώς σαν τη λιβεράδες του χρόνου σε 3 και 4 και 5 σχολεία, χάνοντας την υπόστασή τους σαν εκπαιδευτική λειτουργή, θέλω να τονίσω ότι σε αρκετά μαθήματα βλέπουμε μία υποβάθμιση των ειδικοτήτων σε τέτοιο βαθμό που σε λίγο πραγματικά αρκετοί συναδελφοί μας θα μείνουν εκτός εργασίας. Εκτός, δηλαδή, πώς να το πούμε πιο απλά, στην κυριολεξία ευρισκόμενοι σε μια επισφάλεια και ανασφάλεια που δεν θα έχει προηγούμενο. Θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές, τόσο συντηρητικές, κατά τη γνώμη σας, δεν έχει μόνο να κάνει σχέση με τα μαθήματα των καλλιτεχνικών και της κοινωνιολογίας, αλλά ευρύτερα λογικές οι οποίες διαπνέονται από άκρο συντηρητισμό, δεν συμβάλλουν σε αυτό που λέμε στη διάσταση του ατόμου, ούτως ώστε να πάρει τα χαρακτηριστικά του πολίτη. Για ποιον πολίτη μιλάμε ή για μια κοινωνία πολιτών μιλάμε όταν την θέλουμε να είναι μια δύναμη ζωντανή. Σε οποιονδήποτε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό χώρο, από τη στιγμή που αφαιρούμε κάθε δυνατότητα έκφρασης και διαδικασίας αυτών των μαθημάτων, αν μη τι άλλο, να τονίζουν τον προβληματισμό, να τρίβουν το μυαλό των παιδιών και βεβαίως να βλέπουν κοινωνικά φαινόμενα και καταστάσεις και με άλλη οπτική γωνία. Δεν υπάρχει μόνο μια οπτική γωνία στα αρνητικά ή και στα θετικά κοινωνικά φαινόμενα που απασχολούν την κοινωνία μας. Βεβαίως αναφέρομαι περισσότερο στα αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα. Η κοινωνιολογία δίνει διαστάσεις τέτοιες που πραγματικά, μπορώ να πω, σφυριλατούν και την υπόσταση του ατόμου για να γίνει πολίτης, σφυριλατούν, αν θέλετε, και την δύναμη που αποκτάνε οι καθηγητές. Είμαστε εδώ πάλι σήμερα για τη διαμαρτυρία μας. Έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα να μιλάμε για το αν η τέχνη πρέπει να είναι στην εκπαίδευση, τη στιγμή που στο εξωτερικό το μάθημά μας είναι υποχρεωτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γνωρίζουμε όλοι τα ωφέλη της τέχνης, το πόσο διευρύνει το πνεύμα, το πόσο διευρύνει την αντίληψη του μαθητή. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θέλει το μάθημά μας, εμείς αυτό βλέπουμε στα λύκεια.
Και δυστυχώς αναγκάζει τους μαθητές μας να τρέχουν στα φροντιστήρια. Την αρχή από όταν ξεκίνησε δικαστικά να είναι και στην πρωτοβάθμια, γιατί ήταν μόνο στη δευτεροβάθμια. Αλλά λύση δεν είναι το ότι να τα βγάλουμε από τη δευτεροβάθμια και να βρίσκονται μόνο στην πρωτοβάθμια. Λύση είναι ότι να υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες. Το χρώμα και η τέχνη χρειάζεται παντού. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η τέχνη είναι ότι για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και όχι απλά να μάθουμε να ζωγραφίζουμε. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι επιφανειακό. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μεγάλο βάθος και μπορούμε να το δούμε γιατί ο άνθρωπος πρώτα ξεκίνησε να ζωγραφίζει για να εκφραστεί και μετά ξεκίνησε να χρειάζεται να μιλάει για να μπορέσει να επικοινωνήσει. Η τέχνη ήταν η γλώσσα επικοινωνίας του. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι όσοι βρίσκονται πάνω στα Υπουργεία, ότι η τέχνη υπήρχε και θα υπάρχει. Είτε θα βγάλουν από τα σχολεία είτε όχι. Όσο καλύτερα όμως υπάρχει και η τέχνη στο σχολείο, μπορούν να καταλάβουν ότι θα βγάλουν και καλύτερους πολίτες. Αν αυτό τους τρομοκρατεί, ότι μπορεί να βγουν ποιοτικώς καλύτεροι πολίτες, τότε μας το δείχνουν με τον τρόπο τους. Μετά την ψήφιση του αντεκπαιδευτικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη λεγόμενη αναβάθμιση του σχολείου, η επίθεση του Υπουργείου προς την εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίζεται με τις αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα νέα ορολόγια προγράμματα γυμνασίων και λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021. Με τα νέα ορολόγια προγράμματα, το Λύκειο χάνει ο ολοσχερός τον διαπαιδαγωγικό του χαρακτήρα, καθώς καταργούνται όλα τα μαθήματα της αισθητικής αγωγής και των κοινωνικών επιστημών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της προσωπικότητας, του αισθητικού κριτηρίου και της κοινωνικής συντήρησης και μάλιστα στην πιο κρίσιμη περίοδο των νέων. Ταυτόχρονα, με τις αλλαγές στα ορολόγια προγράμματα, ανατρέπονται εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων συναδέλφων. Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύπλευρος και πολυδιάστατος. Αυτό πρέπει να στηρίξουμε, αυτό πρέπει να παλεύουμε σήμερα για να διατηρηθούν αυτά τα μαθήματα έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ολόκληρη μόρφωση των μαθητών μας.